Καλησπέρα Γιώτα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μία πολύ όμορφη βόλτα πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο στο κέντρο της πόλης. Αρκετοί ποδηλάτες συμμετείχαν στην ποδηλατοβόλτα που διοργάνωσε το τμήμα ποδηλασίας του αθλητικού ομίλου Καβάλας σε συνεργασία με τον Δήμο Καβάλας. Αρκετοί ήταν και οι μεγάλοι και οι μικροί που βρέθηκαν στο κέντρο. Ξεκινήσαμε από τον Δημοτικό Κήπο και καταλήξαμε στην πλατεία Κανάρι, εδώ στην παραλιακή ζώνη της Καβάλας, όπου περιμένουμε τώρα να γίνει και μια κλήρωση για ένα ποδήλατο που είχε έκπληξη η διοργάνωση προς τα παιδιά που συμμετείχαν στον αγώνα. Πόσα άτομα είναι περίπου, Τάσο? Είναι αυτό, να πούμε, μια πρωτοβουλία και του Δήμου της Καβάλας αλλά και του Συλλόγου των Ποδηλατών της Καβάλας. Δεν ξέρω. Πολύ όμορφη πρωτοβουλία, Γιώτα. Ναι. Βγάλαμε και μια, έτσι να το πούμε, είδηση από τον Δήμαρχο Καβάλας ότι θα προσπαθήσει, ναι, ο Δήμος να φτιάξει ποδηλατόδρομο στο κέντρο, ώστε να γίνει η Καβάλα ακόμα πιο φιλική προς τους ποδηλάτες, γιατί από ό,τι βλέπεις και εσύ αυτή τη στιγμή, τα άτομα που κατέβηκαν με το ποδήλατό τους για να συμμετέχουν σε αυτή τη βόλτα είναι πάρα πολλά. Ναι. Λοιπόν, Τάσο, σε ευχαριστούμε. Να δούμε και ποιος θα είναι αυτός που θα κερδίσει το ποδήλατο, έτσι. Είναι ένα πολύ καλό κίνητρο αυτό. Έτσι ακριβώς. Καλή επιτυχία σε όλους. Ωραία. Κάποιο παιδάκι θα κερδίσει καινούριο ποδήλατο.